Έλληνα και μάλιστα κριτικό είναι ο νέο αντιπρόεδρο τη Βαλκανική Ένωση Ποδηλασία. Συγκεκριμένα είναι ο πρόεδρο του Ποδηλατικού Συλλόγου Ποϊκάστρο, στο Ηράκλειο, εδώ στην Κρήτη, ο κύριο Νόντα Σαρή και πρώην πρόεδρο βέβαια τη Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασία. Να τα πούμε το 2018, αν δεν κάνω λάθο, κύριε Σαρή. Yeah. Την καλησπέρα μου. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σα ευχαριστούμε θερμά. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο, συγχαρητήρια, με φότο βέβαια και την ανάληψη των νέων καθηκόντων σα. Να τα βάλουμε σε μια σειρά. Πώ προέκυψε αυτή η θέση, Κοιτάξτε, ήδη από πέρυσι, που εγώ δεν συμμετείχα στι εκλογέ τη Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασία, είχε α το πούμε ατύπωση συμφωνηθεί ότι θα εκπροσωπήσω τη χώρα μα, δεδομένη τη εμπειρία εμπειρία μου στο εξωτερικό. Ό,τι λέγεται αυτό, είτε Βαλκάνια είτε Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, προέκυψε λοιπόν να α, γίνουν εκλογέ στην Βαλκανική Ένωση Ποδηλασία και υπήρξα ω πρόταση από την Ελλάδα, από τη χώρα μα, να εκπροσωπήσω στο βαθμό που θα μπορούσα έτσι, γιατί είναι θέμα εκλογών, δεν είναι θέμα απλώ συμμετοχή. Ο Περκέ έγιναν η συνάντηση αυτή η Γενική Συνέλευση των 12 Βαλκανικών χωρών στο χώρο της Λευκοσία στην Κύπρο. Ναι. Οι εκλογές έγιναν την Κυριακή το πρωί. Συμμετείχαν τελικά 12 μεν κράτη βαλγανικά, εκ των οποίων τα 10 είχαν δικαίωμα ψήφου. Έγινε ψηφοφορία για, τον, για τη θέση του Προέδρου. Με πλειοψηφία ανεδείχθη πρόεδρος ο Εμίν Μοφτόγλου, ο Τούρκος, από την Τουρκία, από την περιπτώση. στη συνέχεια υπήρξε η ψηφοφορία για τους αντιπροέδρους έγιναν, θα σα πω μόνο ότι έγιναν τρει ψηφοφορίε για να καταλήξουμε κάποτε με του δύο αντιπροέδρου. Ένα είμαι εγώ και ένα ο πρόεδρο τη Κυπριακή Ομοσπονδία ε, ο Γιώργο Γεωργίου. Ποιο ήταν το διακύβευμα των εκλογών γενικά. Ε, κοιτάξτε, η... είχε αδρανίσει τα δύο τελευταία χρόνια είχε αδρανίσει πολύ η, όλη η διαδικασία της Βαλκανικής Ένωσης. Ε, θέλω να σας πω ότι από όλα τα κράτη, ο μοναδικό που είχα προτάσει για το τι πρέπει να κάνουμε τα επόμενα χρόνια ήμουν εγώ. Βέβαια, Μεταξύ αυτών, θέλω να εστιάσουμε λίγο. Ναι, ε, να σα πω. Πρώτα απ' όλα, του είπα ότι γίνονται ο γύρο Ελλάδα, ο διεθνή, γίνονται ο γύρο Γαλλία, Ιταλία. Ωραία, είναι πλέον να σχεδιάσουμε σε όδο τετραετία το διεθνή ποδηλατικό γύρο Βαλκανίων. Στη Βαλκανι... στη, στην περιοχή των Βαλκανίων. Αυτό άρεσε πάρα πολύ σε όλου. Γιατί είναι, πάντοτε είναι σαν ένα αναπτυξιακό παράγοντα αυτό, οι διεθνεί αγώνε. Ε, ένα δεύτερο θέμα που του συζήτησα διε, δραστικά, τι έπρεπε να προχωρήσουμε όλα τα βαλκανικά κράτη, είναι να χτίσουμε αυτό το λεγόμενο ευρωβελό. Ευρωβελό, έτσι πολύ σύντομα, είναι μια διαδρομή, όπω πιθανόν αυτή που βλέπω τώρα στην τηλεόραση, ναι. ε, όπου είναι ασφαλή, με σημάνσει, με, με, με χίλια πράγματα, όπου μπορεί κάθε μη αγωνισ... Ε, σε πρωταθλητισμό πρωτα... Ναι. να μπει είτε παιδί είτε πατέρα. Ένα εραστέχνη. Έχει να ποδήλατο ότι και ναι. θέλει να μπει σε αυτή θέλει τη διαδικασία. Να... να κάνει ναι. πραγματικά διαδρομές διαδρομέ τουριστικέ, να επισκεφτεί χώρε διαφορετικέ όπου θα υπάρχουν τόσο μάλλον, υποστηρίξεις μέσα σε αυτή τη διαδρομή σε αυτού του ανθρώπου. Είναι ένα μεγάλο και τεράστιο αναπτυξιακό έργο, θα έλεγα, και απορροφούνται κοντελιά. Εγώ θυμάμαι, ξέχασα πριν 8 χρόνια που είχα συμμετάσχει σε κάτι αντίστοιχο στην Σαρδινία. Η Σαρδινία είχε εισπράξει 36 εκατομμύρια ευρώ για το αεροβελό μέσα στον χώρο τη Σαρδινία. Φανταστείτε λοιπόν ότι. Ε, στο μυαλό μου πάντοτε έχω την Κρήτη βέβαια έτσι να σας πω και από παλιά το έχω συζητήσει αυτό το θέμα ναι. και προσπαθώ αλλά σε επίπεδο Βαλκανίων πλέον είναι ισχυρότερη πλέον η φωνή μας και η διεκδικήση που μπορούμε να έχουμε σε Α, αυτό. το νούμερο δύο αυτό λοιπόν. Ε, στη συνέχεια αυτό που συζητάμε είναι να εκμεταλλευτούμε διάφορα εκτός του αεροβελό που είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα ναι. να εκμεταλλευτούμε και κάποια άλλα σε επίπεδο εράσμους όπως γνωρίζουμε όλοι ε, που υπάρχουν τέτοια, τέτοια, τέτοιες δραστηριότητες. Ε, επίσης μπορούμε να δημιουργήσουμε κάμπ τα uh, ποδηλατικά κάμψη στις uh, διάφορες χώρες των Βαλκανίων. Γενικά η φιλοσοφία των προτάσεων μου είναι πως θα συσφίξουμε τις ποδηλατικές ανταλλαγές και σχέσεις μέσα στους βαλκανικούς λαούς οι οποίοι Περνάνε πολλά προβλήματα. Αν είναι Βαλκάνια, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και δυσκολίε. Και να διαμορφωθεί, φαντάζομαι, και μια σωστή ποδηλατική νοοτροπία στι τάξει τοπική κοινωνία, των τοπικών κοινωνιών. Ε, Νομίζω ναι. θέλετε σύμμαχο Αυτό στην τοπική κοινωνία. Αυτό είναι οπωσδήποτε. Εξάλλου, εμεί πάντοτε ω Ποϊκάστρο και εγώ προσωπικά συζητούσαμε ότι δεν βλέπουμε το ποδήλατο μόνο σαν άθλημα αλλά και σαν τρόπο ζωή. Ε, οπότε βλέπετε Ιστερούμε, ότι... Υστερούμε, κύριε Σαρέ, στο κομμάτι τη συγκεκριμένη νοοτροπία σε σχέση με άλλε ευρωπαϊκέ χώρε, ναι, όχι σαφώς, μόνο σαφώς. στα Βαλκάνια. Και για ποιου λόγου έχουμε μείνει πίσω. Στα Βαλκάνια μπορεί να μην υστερούμε, διότι α το πούμε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα βαλκανική, μένα, αλλά είναι αρκετά ανεπτυγμένη οικονομικά. Άσχετα από όλη αυτή η δυνατή οικονομία. Α, δεν α, εκπροσωπείται, δεν αποτυπώνεται ε, στην διαμόρφωση του αστικού χώρου. Το λέω αυτό με μεγάλη μου πικρία, διότι παρακολούθησα, είδα στη Λευκοσία α, μια φοβερή αστική ανάπλαση, ναι. δηλαδή όλος ο αστικός ιστός πολύ οργανωμένος με τα πεζοδρόμια, με τις ποδηλατόδρομους, με τα δοστρώματα, με τις πλατείες, πολύ καλε πλατείε. να σα πω ότι στη Λευκοσία υπάρχει μια πολύ όμορφη πλατεία, Προϊόν μελέτη τη περίφημη αρχιτεκτόνισσα τη Ζαχά Χαντίντ, η οποία πέθανε πριν δύο ναι. χρόνια. Δηλαδή, ε, πολλά πράγματα που το Στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή, υπάρχει ένα ποδηλατόδρομο που πραγματικά πρέπει κάποιο να αναφερθεί και αξίζει κάποιο να αναφερθεί πάνω σε αυτόν και ε, να αποτελέσει και ένα παράδειγμα. Ε, ε, όχι, εντελώ περιπτωσιακέ είναι οι παρεμβάσει ναι. του ποδηλατόδρομου. Θα σα πω και εμεί στην πολιτική μα, παρότι έχουμε, υπάρχουμε σαν σωματείο, σαν ποδηλασία. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε πετύχει να εφαρμόσουμε ποδηλατικέ διαδρομές ισχυρές. Δηλαδή, α πούμε, ένα όνειρο είναι από την Αλικανασό να πηγαίνει στο Γάζι μέσω διαφορών διαδρομών του παραλιακού με το Που, που υπάρχει το λέγαμε, δυνατότητα. Που υπάρχει, ακριβώς αυτό θέλω να πω, υπάρχει δυνατότητα. Υπάρχουν τμηματικέ τέτοιες διαδρομές. Ένα σύνολο στα πλαίσια αυτού του αεροβελό με προστασία, με ασφάλεια διαδρομή και όλα αυτά τα πράγματα δεν υπάρχει. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε πίσω πολύ σε αυτό το κομμάτι. Επίσω, τα Βαλκάνια είναι ομοίωσα πίσω, ή με σχέση με την Ευρώπη. Ε, πιστεύω ότι κάποια πράγματα στα δύο χρόνια που. Γιατί μετά τα δύο χρόνια έχουμε εκ νέου εκλογέ. Ναι. Ε, Τετρατεία βέβαια. Θα μπορέσουμε κάποια πράγματα να τα αγγίξουμε. Θα πρέπει να υπάρξουν για να καταλάβω και κάποιε διακρατικέ συμφωνίε προκειμένου να τρέξει και ο σχεδιασμό τη Βαλκανική Ένωση. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, ε, όταν ε, επί, επέμενα και επιμένω ότι πρέπει να γίνει σχεδιασμό σε βάθο τεσσάρων ετών, είναι διότι να μην ξεκινήσει μια στιγμή να πούμε φέτο θα πάμε, ξέρω εγώ, Τουρκία, Ελλάδα, Βουλγαρία. Ναι. Και stop. Μετά να αλλάξουν κάποια πράγματα και να μην γίνει τίποτα. Άρα, σχεδιάζομαι σε βάθο τετραετία ώστε να καλύψω όλε τι βαλκανικέ χώρε. Βέβαια, σε αυτό το επίπεδο θα πρέπει οπωσδήποτε να στηριχτούν από όλου αυτού που εμπλέκονται στο αθλητικό γίγνεσθε. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε από το κράτο, Αν πάμε στην περιφέρεια, στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε χορηγού, τοπικού ή ειδικού κλπ. Διαχρονικά έχουν δείξει όλη αυτή την ίδια το ίδιο ενδιαφέρον σε σχέση με άλλα αθλήματα. Ε, Έχει μείνει πίσω ειδικου κλπ διαχρονικα εχουν δειξει ολη αυτη την ιδια το ιδιο ενδιαφερον σε σχεση με αλλα αθληματα εχει μεινει πισω Η υποδηλασία η υποδηλασία μ, δεν είναι από τα τελευταία αθλήματα. Στην Ελλάδα είναι ίσω τέταρτη-πέμπτη θέση. Στην Ευρώπη δεν είναι. Στην Ευρώπη, ξέρετε, είναι πρώτη. Σε, στην Αυστρία, α πρώτο άθλημα. Έτσι σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία κλπ. Είναι αρκετά μπροστά. Δηλαδή, δεύτερη ή η τρίτη θέση, όχι παρακάτω, α πούμε. Ναι. Ε, εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι ζούμε σε, σε μια περιοχή όπου είμαστε ευνοημένοι ακραία από, τα, από τι καιρικέ συνθήκε, θα έπρεπε αυτό το κομμάτι να το μελετήσουμε. Και είναι και το ένα σπρώξομαι. κομμάτι του θεματικού τουρισμού, αυτό το οποίο Φίσαι. λέμε και μέσα από την εκπομπή. Αλλά το θέμα δεν το έχουμε ψάξει, δεν το έχουμε κυνηγήσει. Πάρα πολύ. Υστερούμε. Δεν σεβόμαστε. Είναι αυτή η νοοτροπία που πρέπει να διαμορφωθεί. Μιλάμε για υποδομέ, μιλάμε για ένα σχεδιασμό. Πολύ καλά κάνει ο Νόντα Οσαρή και βγαίνει και προτείνει αυτά σε επίπεδο ε, Βαλκανική Ένωση. Έχουμε όμω υιοθετήσει μια σωστή νοοτροπία. Όχι, θα σαφώς, φτιάξουμε όχι. τον ποδηλατόδρομο. Σαφώς, Εδώ οι Κρήτε, οι Οδηγοί θα το σεβαστούν. Κοιτάξτε, το θέμα ο σεβασμό χτίζεται. Έτσι, δεν γεννιέται κανεί με σεβασμό προ τον άλλο, χτίζεται. Εμεί στην Ελλάδα σεβασμό προ το ποδήλατο δεν το έχουμε χτίσει. Δεν το έχουμε χτίσει. Το, το βλέπουμε όλοι, α Τώρα, όλα αυτά τα ότι είναι ανηφορικοί δρόμοι, ότι οι δρόμοι δεν μα το επιτρέπουν, η γεωμετρία των δρόμων και όλα αυτά, αυτά είναι ε, πράγματα τα οποία είναι λυμμένα σήμερα. Είναι απλά για να, λυμένα. Έτσι. Ε, να πω το εξή, ότι εμεί τώρα και 30-40 χρόνια φωνάζουμε ότι δεδομένων των καιρικών συνθήκων, των καλών καιρικών συνθήκων, ευνοϊκών καιρικών συνθήκων, ε, θα μπορούσε πραγματικά να αναπτυχθεί, να γίνει η λεγόμενη επιμήκυση τη ιστορική περίοδου. Δεν θέλω να πω ότι είμαι ο πατέρα αυτή τη κουβέντα, γιατί και άλλοι πολλοί άνθρωποι έχουν τι σκέψει τη δικιά μου. Ναι. Και αυτό είναι ευχάριστο. Αλλά η ποδηλασία ξεκίνησε να μιλάει για επιμήκυση τη ιστορική περίοδου. Ε, δεδομένων των συνδικών των κλιματολογικών. Οτά, να συμφωνήσουν και αεροπορικέ εταιρείε βέβαια, διεθνεί. Αυτό δεν του πειράζει, αντίθετα του βοηθάει, α πούμε, διότι οι μετακινήσει αυτό του αερομεταφορά. Αυτό λέω. Εκεί πρέπει να γίνει στην και επαφή. Ε, το θέμα είναι πολύπλοκο, δεν είναι απλό, έτσι. Και δυστυχώ πρέπει ε, α, αυτά τα πράγματα προωθούνται από, από ψηλά. Μάλιστα. Από χαμηλά είναι δύσκολο. Θέλω λίγο να περάσουμε σε επίπεδο Κρήτη. Ταλέντα υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ποδηλασία. Το ευχαριστώ στην Κρήτη που πρέπει να τα πούμε είναι ότι. Ειδικά και η Ανατολική Κρήτη τρέχει γερά στην ποδηλασία. Έχουν δημιουργηθεί νέα σωματεία με πραγματικά αξιολογότατη συμπεριφορά αθλητική. Να μην ξεχάσουμε το Δρύρο από τη Νεάπολη. Η... Πέστε η κλειστή κοινωνία, πέστε τα λίγα αθλήματα της περιοχής. Ο Δρύρος Νέα ποδηλατικά είναι πάρα 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 πολύ καλά. Είναι στη δεκάδα καταρχάς και πιο χαμηλά. Uh, μην ξεχάσουμε τον Άνιου Κόλαο. Το ίδιο γίνεται στον Άγιο Κόλαο. Υπάρχει ποδηλα... πολύ δυνατή ποδηλασία στον Άγιο Κόλαο. Στην πόλη μα υπάρχουν τρία ποδηλατικά σωματεία. Τα δύο ενεργά, ενεργότατα. Ε, Όμω ε, να πω πραγματικά ότι εγώ προσωπικά δεν είμαι ευχαριστημένο. Και σε, στην όλη αυτή τη διαδικασία, δηλαδή μια πόλη σε 200.000 κατοίκων έπρεπε να έχει αρκετά. Ε, υπήρξε πάντοτε το κάστρο, ειδικά το κάστρο, είχε μια πολύ μεγάλη επιτυχία στα ποδηλατικά δρόμενα. Μην ξεχάσαμε όμω πριν δύο χρόνια ότι έγινε ένα πιάτσικο του σωματείου μα από Αθηναϊκά Σωματεία. Μην ξεχνάμε ότι, ότι φύγανε 19 αθλητέ, εξ αυτών ήταν και πρωταθλητέ Ελλάδο. Οι οποίοι επηρεασμένοι από κάποια πράγματα, από κάποια ενίσχυση σε επίπεδο να, να του δώσουν κάποιε εταιρείε ποδηλατικά υλικά, ποδήλατο και οτιδήποτε άλλο, επηρεαστήκανε και μα άφησαν. Πώ μπορούμε λέμε, να φέρουμε πίσω. Ε, ε, και να πείσουμε τι ναι. νέα γενιά να ασχοληθεί με την ποδηλασία. Κυρίω να πείσουμε του γονεί. Ε, ναι, να σα πω, γίνονται κάποια πράγματα. Να σα πω κάτι. Ε, εγώ είμαι 35 συναπτά χρόνια ασχολούμαι με τον Μποϊκάστρο. Πραγματικά 35 χρόνια. Ε, θέλω να πω ότι είναι πολύ άσχημο να επενδύει τον χρόνο σου, τη διάθεσή σου. Δεν θα πω χρήματα, διότι δεν είναι τη αντίληψή μα αυτό το πράγμα. Και ξαφνικά να φεύγει ένα αθλητή, ο οποίο είναι πρωταλληλή Ελλάδο, α αυτό ο, ε, έγινε διαπίστωση και από άλλα σωματεία στη χώρα μα. Και τελικά ευτυχώ αυτή η νέα διοίκηση τη Ομοσπονδία έβαλε πλέον όρου. Δηλαδή, ένα αθλητή για να σηκωθεί να φύγει από ένα σωματείο, όντα πρωταθλητή σε κάποιο άθλημα τη Ποδηλασία, ε, δεν πρέπει να το σκεφτεί διότι πρέπει να πληρώσει. Να πάμε λίγο στι μικρέ ηλικίε, να πάμε λίγο στα παιδιά του Δημοτικού. Αντί, ναι. ένα γονέα θα πάει να γράψει το παιδί του ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Ποιε προποθέσει πρέπει να διαμορφωθούν προκειμένου να πάει στο Ποϊκάστο ή σε κάποιο λοιπόν, άλλο ποδηλατικό α, σύλλογο. Ευχαριστώ που Έχει. μου δίνετε αυτή την, την ευκαιρία να κάνω. Α το πούμε έτσι, άγρα ποδηλατιστών. Δύο λεπτά έχουμε, θα τα καταφέρετε. Ωραία. Ε, Εμεί έχουμε ένα αξιολογότατο προπονητή, μια πολύ καλή διοίκηση και ε, 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 λειτουργούμε την ποδηλασία με, με ασφαλή τρόπο. Δηλαδή το νέο παιδί δεν θα βγει στον δρόμο. Θα περάσει τουλάχιστον ένα χρόνο για να βγει στον δρόμο. Οι προπονήσει γίνονται σε χώρου όπω ασφαλεί, όπω το κάρτι τη Αλικαρνασού. Είναι διαμορφωμένο μέσα εκεί, γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Γίνονται στον Ευκάλυπτο εδώ, στο Δήμο Ηρακλή, ναι. κλπ. Ε, προσπαθούμε να περάσουμε την οτροπία όχι του πρωταθλητισμού, αλλά του ποδήλατου σαν τρόπο ζωή. Ε, δεν πιέζομαι τα παιδιά. Ε, Όμω αυτό δεν φτάνει για να α, πούμε την αλήθεια. Ε, τώρα κάτι πάει να γίνει ω επίπεδο λαϊκών αγώνων παλιά. Το κάστρο μεγάλωσε διότι γινόταν λαϊκοί αγώνε. Φέτο έχω την εντύπωση ότι θα λειτουργήσουν τρει-τέσσερι λαϊκοί αγώνε. Έτσι. Ε, από εκεί πραγματικά δοθεί ευκαιρία σε κάποια παιδιά να μπουν στα σωματεία που υπάρχουν στο Ηράκλειο μέσα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σαρίνα, σε ευχαριστήσω θερμά. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Καλή δύναμη, σιδηροκέφαλο στα νέα σα καθήκοντα. Πολύ.